έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη να υποδεχόμαστε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα σας, Υπουργέ, και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, σήμερα. Καλησπέρα. Πρώτη Λέχει φορά ατζέντα. με τη νέα περίοδο. Και τη νέα περίοδο. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να είστε καλά, Υπουργέ. Και να συναντήσουμε και τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος είναι οθωμανολόγος, τουρκολόγος. Έχει αρκετά μεγάλη εικόνα και εκείνος. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα σε όλους. Ταπεινός διδάκτορ είμαι, αλλά ευχαριστώ πάντως. Καλησπέρα. Είστε πολύ κοντά. Λοιπόν, θέλω να πάρω ένα πρώτο σχόλιο και από τους δύο. Κύριε Κερίδη, πριν πάμε στο θέμα της μετανάστευσης, να μας πείτε πώς βλέπετε το κλίμα. Εγώ διάβασα τις δηλώσεις σας και είδα ότι είπατε ότι η Τουρκία δεν έγινε ξαφνικά ευρωπαϊκή, θέλει συγκεκριμένα πράγματα και φαίνεται να έχει μια συμπεριφορά η οποία είναι συναλλακτική, είπατε έτσι χαρακτηριστικά. Και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτή η συναλλακτική συμπεριφορά. Και βέβαια αν εμείς μπαίνουμε σε μια λογική τουρκικού παζαριού, γιατί ξέρουμε τι θέλει ο Ερντογάν, από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε ότι είναι συναλλακτική αυτή η συμπεριφορά, τι είμαστε εμείς διατεθειμένοι να δώσουμε ή να πάρουμε? Είναι ένα ερώτημα που υπάρχει στην κοινωνία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι καλό. Mm-hmm. Και οι συνομιλίες στη Νέα Υόρκη πήγαν καλά. Είμαστε συγκεκριμένοι αισιόδοξοι, αλλά προφανώς δεν δικαιούμαστε και δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Η Τουρκία είναι ένας δύσκολος γείτονας και δεν είναι ξαφνικά ένας εύκολος γείτονας. Η σχέση της με τη Δύση και με την Ελλάδα, διότι τα δύο αλληλοσυμπλέκονται, έχει καταστεί συναλλακτική. Είναι διαρκές, δούνε και λαβίν. Η Τουρκία και στο μεταναστευτικό, για παράδειγμα, θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε και εμείς πολύ συγκεκριμένα πράγματα, να γίνονται επιστροφές, να φυλάει τα σύνορά της, να πατάξει τα δίκτυα των λάθροδιακινητών. Από εκεί και πέρα και στα ευρύτερα υπάρχει αυτό, με πάντα τον κίνδυνο οπισθοχώρησης και κολοτούμπας προς τα χειρότερα. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αλλά και να εξαντλούμε τα περιθώρια για την καλή σχέση. Λέτε ότι τώρα οι Τούρκοι συμπεριφέρονται έτσι γιατί έχουν σκοπό να πάρουν εξοπλιστικά. Ναι. Και το ερώτημα προκύπτει ωραία. Και άμα τα πάρουν τα εξοπλιστικά, θα συμπεριφέρονται όπως συμπεριφερόντουσαν λίγους μήνες πριν? Ναι. Είναι ένα ερώτημα. Καταρχάς, τα εξοπλιστικά, τα περίφημα F-16, έχουν περιπλεχθεί ακόμα περισσότερο. Και είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Διότι η Αμερική μπαίνει σιγά-σιγά σε εκλογές. Το παράθυρο ευκαιρίας κλείνει. Ο Biden δεν μπορεί να πιέσει το Κογκρέσο έχοντας μπροστά του τον προεκλογικό αγώνα. Ο Μενέντες έχει εκλογές. Η γυναίκα του απόψε το βράδυ, φαντάζομαι, αρμενικής καταγωγής, είναι στα κάγκελα μαζί με το υπόλοιπο αρμενικό λόμπι στην Ουάσιγκτον μετά τα γεγονότα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και την παράδοση των Αρμενίων εκεί υπό την πίεση της βίας στο Αζερμπαϊτζάν με την υποστήριξη της Τουρκίας. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες περιπλοκές που δεν τις είχαμε όταν συμφωνήσαμε σε μια fast track διαδικασία στο Βίλνιους να μπει η Σουηδία να πάρει τα F-16. Σε κάθε περίπτωση η παράδοσή τους θα είναι σταδιακή, θα ξεκινήσει μετά από 5 χρόνια, θα έχει πολύ αυστηρές όρους και προϋποθέσεις, όπως δεν έχουν μπει ποτέ στο παρελθόν στην Τουρκία, και όλα αυτά είναι κέρδος για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν παγωνία. Κέρδος η επιρροή στο Κογκρέσο, με τον κίνδυνο ωστόσο ότι η ελληνοτουρκική σχέση συγκαθορίζεται από έναν παράγοντα τον οποίο εμείς δεν ελέγχουμε, το Κογκρέσο. Μάλιστα. Και άρα μπορεί ανα πάσα στιγμή, εάν αυτή εκεί η διαπραγμάτευση πάει στραβά, που δεν πάει καλά, σας λέω εγώ, πιστεύαμε ότι θα είχε κλείσει τέλη Σεπτεμβρίου η υπόθεση, δεν κλείνει και όσο περνάει ο καιρός θα δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί ο Μενέντες, επαναλαμβάνω, έχει επανεκλογή το Νοέμβριο του 24. Ο Μπάιντεν έχει το δικό του καημό. Άρα πάνε πίσω οι επιδιώξεις. Άρα πάνε πίσω. Παρόλα αυτά έχουν καταλάβει στην Άγκυρα, εκτός των άλλων, ότι για να έχουν μια καλή σχέση με τη Δύση πρέπει να κρατάν χαμηλά τους τόνους εδώ με την Ελλάδα. Και έχουμε κάποια δείγματα, όπως για παράδειγμα στο μεταναστευτικό. Η Ελλάδα τι έχει καταλάβει? Η Ελλάδα έχει τον ξένο παράγοντα. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί όλα της τα όπλα, μέσα σε εισαγωγικά τα οποία έχει, και τα διπλωματικά, και νομίζω ότι σε αυτό το γύρο έχει βγει από πάνω, με την έννοια ότι η ένταση που είχε προκαλέσει η Τουρκία τα προηγούμενα 3,5 χρόνια δεν της βγήκε. Λοιπόν, να πάρουμε ένα σχόλιο για αυτό. Έκανε, θέλω να πω, κολοτούμπα. Ναι, όχι, το είπα επειδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε μετά τη συνάντηση, δεν αναφέρθηκε στο Κυπριακό.
Και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι συζητήθηκε. Αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, την κατάσταση, γιατί όταν έχεις κάνει μια συζήτηση με τον Τούρκο πρόεδρο για το Κυπριακό και δεν λες μετά δημοσίως στη δήλωσή σου ότι συζήτησες αυτό το θέμα, ίσως η ελληνική πλευρά δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Ναι, νομίζω ότι επισπεύδων είναι η Ελλάδα στο Κυπριακό και όχι η Τουρκία, και το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά παραδέχθηκε ότι συζητήθηκε είναι ακριβώς αυτό, ότι το Κυπριακό για μας πάντοτε παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να το συζητούν. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Σταθακόπουλο, να το δούμε έτσι και από το δικό σας αντικείμενο, κύριε Σταθακόπουλε. Αν μπούμε στη λογική ότι η Τουρκία προφανώς έχει τις επιδιώξεις που αναφέρει ο Υπουργός, δηλαδή το θέμα των εξοπλιστικών, που είναι η κοινή εικόνα που έχουμε, και βέβαια καταλαβαίνουμε πόσο πιέζουν οι Τούρκοι γι' αυτό, πάμε λίγο να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία. Τι μπορεί να πουλήσει ο Ερντογάν για να προετοιμάσει την κοινή γνώμη, τη δική του, προκειμένου να αρχίσει να συζητάμε με τους Έλληνες και να μιλάει Θαρθονύχτα, Μητσοτάκης, Γιόκ? Όλα αυτά τα οποία αναφέρω τώρα είναι πάρα πολύ νοπά, είναι πολύ πρόσφατα. Ευτυχώς δεν έχουν επαναληφθεί, αλλά είναι πρόσφατα. Κύριε Πιέρο, ασχολούμαι με την Τουρκία από τα φοιτητικά μου χρόνια, κοντά στα 40 πλέον. Και με τη γλώσσα τους και την κουλτούρα τους και μέχρι το πραξικόπημα επισκεπτόμενος πολύ συχνά τη χώρα, να σου πω την αλήθεια, με το πραξικόπημα δεν ξαναπεί. Με διάφορη πτώση, η ερμηνεία της Τουρκίας με έναν δυτικό κώδικα, με ένα δυτικό εγχειρίδιο σκέψης και λογικής, δεν πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει πάντα. Ο λόγος είναι διότι έχουν τελείως διαφορετικό αξιακό κώδικα και έχουν άλλες προσλαμβάνωσες και άλλο αφήγημα, αν θέλετε, ιστορικό και διαφορετικό αποτύπωμα. Θα θυμίσω στους ακροατές και στους τηλεθεατές ότι επέμενα, με κίνδυνο να εκτεθώ, ότι ο Ερντογάν δεν χάνει τις εκλογές. Παρότι μου λέγαν όλοι, μα θα χάσει, πάει 10 μονάδες μπροστά ο Κιλιτσάρογλου κτλ. Αγνοούσαν ότι τα καθεστώτα δεν κάνουν εκλογές για να τις χάσουν. Κάνουν εκλογές για να επικυρώσουν και να παρατείνουν τη θητεία τους. Το πώς γίνεται αυτό δεν είναι του παρόντος. Πάντως έγινε. Επίσης, αγνοούν όσοι αναλύουν την Τουρκία, η οποία δεν είναι, ξαναλέω, μια χώρα γενικώς να την αναλύσεις με εγχειρίδια δυτικής σκέψης στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων. Είναι sui generis χώρα και θέλει ειδική μελέτη και ανάλυση. Η τουρκική κοινωνία, κατά 70%, όπως έδειξαν δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές, είναι βαθιά αντιδυτική. Δηλαδή, είναι και ένα 20% παραπάνω από αυτούς που ψήφισαν τον Ερντογάν. Αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Άρα, είτε ο Κιλιτσάρογλου να ήταν επάνω, ή μεθαύριο μπορεί να είναι ο Ιμάμογλου, η τουρκική κοινωνία θα αναγκάσει τον ηγέτη να πάει αλλού από αυτό που εμείς πιθανολογούμε ή νομίζουμε. Ο Τούρκος πρόεδρος μας το έχει δηλώσει, και αυτό δεν είναι κρυφό, και η Δύση, με προκειμένου οι ΗΠΑ, το γνωρίζουν. Και εμείς το γνωρίζουμε, και δεν έχω καμία απέτηση, τον αντίον θα με στεναχωρούσε αν η ελληνική διπλωματία έλεγε δημόσια τι κάνει. Δεν θέλω να ξέρω δημόσια τι κάνει η ελληνική διπλωματία και θέλω να πιστεύω ότι έχουν γνώση οι φύλακες και δεν είναι ανάγκη να τα λέμε δημόσια, ακούει και άλλη πλευρά. Συχνά και εγώ και όλοι μας και ο κύριος Κερίδης, νομίζω, παίζουμε στα τουρκικά κανάλια από αυτά που λέμε. Άρα λοιπόν δεν έχω καμία απέτηση να έχουμε δημόσιο διάλογο για το πώς η ελληνική διπλωματία χειρίζεται τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος, εκείνο το οποίο θα παρουσιάσει στην τουρκική κοινωνία δεν είναι κάτι νέο. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζει η τουρκική κοινωνία και το κάνει πολύ καιρό. Είναι το δόγμα του Κεμάλ, ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στην οικουμένη, ειρήνη στον κόσμο, το οποίο το έχουμε δει να ισχύει και στο δόγμα Νταβούτογλου, στο στρατηγικό βάθος. Και από εκεί και πέρα μας έχει δηλώσει τον Ιούνιο του 2022, με το πέρας της ασκήσεως ΕΦΕΣ, ότι στρέφει προς την Ευρασία. Παραμένει στη Δύση όσο τον εξυπηρετεί και η Δύση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχει στρέψει. Τον κρατάνε όσο τον χρειάζονται για να προετοιμαστούν για αυτή την αλλαγή, που θα γίνει αύριο, αλλά είναι ιστορικά προγραμματισμένη. Άρα λοιπόν με αυτό έχουμε να κάνουμε μπροστά. Μάλιστα. Η Ελλάδα έχει επιλέξει στρατόπεδο. Η Ελλάδα γνωρίζει αυτό. Στα πλαίσια της γεωστρατηγικής κακέρας κάνει τις κινήσεις που πρέπει, σαφώς σε συνεννόηση με τις συμμαχικές δυνάμεις. Από εκεί πέρα ελπίζουμε όλο αυτό να μας βγει σε όφελός μας, διότι είναι ένα τεχνίδι, ένα σκάκι, ένα λησβερίς να πούμε στα τουρκικά, δηλαδή μια συναλλαγή. Ελπίζουμε να βγει σε εμάς και όχι στην Τουρκία, η οποία το πιθανότερο, και βάζω μια τελεία αν θέλετε, το πιθανότερο είναι ότι θα πέσει στην Θουκυδίδιο παγίδα
της μεγαλομανίας της, δηλαδή θα την πατήσει με λίγα λόγια λόγω της δικιάς της μεγαλομανίας. Κύριε Σταθακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βλέπουμε λοιπόν και την οπτική και από το εσωτερικό που θα μπορούσε να δώσει ο Ταγί Περντογάν. Να είστε καλά, κύριε Σταθακόπουλε. Να γυρίσουμε σε εσάς τώρα, Υπουργέ, και να πάμε και στο θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο είναι το αντικείμενό σας, η ατζέντα σας και που είμαι βέβαιος ότι έχετε συζητήσει και με τον Τούρκο ομολογό σας. Κάποια πρώτη επαφή σίγουρα θα έχει γίνει. Εγώ βλέπω και την συνέντευξη που έχετε παραχωρήσει, τοποθετούμενος και σε διεθνή μέσα, που λέτε ουσιαστικά περιγράφετε και τις βάρκες που χρησιμοποιούν οι διακινητές και πόσοι χιλιάδες προσπαθούν να περάσουν κάθε φορά από το Αιγαίο. Και παρατήρησα ότι σε μία αποσλοφή του λόγου σας σε αυτήν την συνέντευξη λέτε ότι ουσιαστικά η δράση των διακινητών θα είναι εντονότερη ακόμα. Τι σημαίνει αυτό για την δική μας πλευρά και στις συνομιλίες που έχετε εσείς με τον ομόλογό σας, αλλά και ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τι δέσμευση μπορεί να πάρει η Τουρκία ότι δεν θα έχουμε ξανά και ξανά εργαλειοποίηση μεταναστευτικών και προσφυγικών λόγων, καθώς έχει φτιάξει μια ολόκληρη αποθήκη με ανθρώπους που ανά πάσα στιγμή τους στέλνει προς τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είπε ο προλαλής σας ότι η Ελλάδα έχει διαλέξει στρατόπεδο. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Αυτό το στρατόπεδο να διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Διότι δεν είναι βέβαιο ότι η Δύση θα είναι η Δύση ισχυρή που ξέρουμε και θέλουμε αύριο. Διότι σήμερα αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι δεν έχει την κατάλληλη ηγεσία. Είτε στην Ευρώπη, είτε και υπερατλαντικά. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Και στο μεταναστευτικό, βλέπετε πόσο διαιρεμένη είναι η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενάντια σήμερα, ενάντια στο σύμφωνο, το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, ενάντια δηλαδή στο Συμβούλιο. Έχουμε μια γερμανική κυβέρνηση τρικομματική, η οποία δεν μπορεί να συμφωνήσει μεταξύ των τριών εταίρων με τρεις διαφορετικές απόψεις. Έχουμε Βορρά-Νότο, Ανατολή-Δύση, πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και κάνουμε με ένα τεράστιο αγώνα να αποκτήσουμε επιτέλους μια ευρωπαϊκή πολιτική, διότι το πρόβλημα αυτό είναι ευρωπαϊκό. Και η Τουρκία ως προς το μεταναστευτικό είναι ευρωτουρκικό. Διότι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα, κύριε Πιέρο, ως επιτοπλίστων γίνονται στη συνέχεια δευτερογενείς ροές προς τη Βόρεια Ευρώπη και την Γερμανία κατεξοχήν. Άρα το ότι γίνεται στο Αιγαίο δεν μένει στο Αιγαίο, αλλά έχει αντίκτυπο στη συνέχεια σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν αυτά τα δίκτυα των διακινητών. Η Τουρκία έχει επιτρέψει στον εαυτό της να εξελιχθεί στον πιο σημαντικό, προσέξτε το αυτό, διεθνή κόμβο παράνομης μετανάστευσης παγκοσμίως. Χάρη εξαιτίας της πολύ χαλαρής πολιτικής βίζας που έχει, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν όλοι από την Αφρική, από την Νότια Ασία πολύ εύκολα, με φθηνά εισιτήρια, με τις πολλές πτήσεις που έχει η Turkish Airlines στην Κωνσταντινούπολη, με τα πολύ εκτεταμένα αυτά δίκτυα διακινητών που παράγουν αυτές τις βάρκες φουσκωτών. Αυτή είναι μια τουρκική πατέντα που έχει κατακλείσει όλη την Ευρώπη. Δεν αφορά μόνο το Αιγαίο. Σήμερα στη Μάνχη, και αυτό είναι το πρόβλημα στην Βρετανία, το μοντέλο λαθροδιακίνησης άλλαξε. Παλαιότερα θα θυμάστε ότι πηγαίνανε με φορτηγά και ψυγεία μέσα από το τούνελ της Μάχης και τους βρίσκαμε ενίοτε τους μετανάστες παγωμένους, σε ασφυξία και άλλα τραγικά. Και από την Πάτρα, αυτό τέλειωσε. Τώρα από την Γαλλία περνάνε απέναντι με μικρά φουσκωτά πλαστικά μιας χρήσης θέσεων, που κατασκευάζονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, φέρουν φθηνές κινέζικες μηχανές. Εδώ οι διακινητές τις βυθίζουν ή ρίχνουν τις μηχανές προκειμένου να προκαλούν τεχνητά ναυάγια ακινητοποίηση και να ζητούν τη διάσωση του ελληνικού λιμενικού. Είναι μια κατάσταση απολύτως απαράδεκτη. Πιστεύω ότι μπορούμε... Εμείς σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που το έχουμε στο Αιγαίο... Στο Αιγαίο. Ο Εύρος λίγο πολύ είναι εκεί που ήταν και πέρσι. Προφανώς υπάρχει ζήτημα στον Εύρο, αλλά είναι πολύ πιο εύκολα να ελεγχθεί το πρόβλημα. Θα ολοκληρωθεί και ο φράχτης, θα γεμίσει ξανά το ποτάμι. Κύριε Υπουργέ, φοβάστε ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα επίπεδο για να μιλάμε ξανά και να μιλάμε ξανά για πρόβλημα μεταναστευτικό στα νησιά? Δηλαδή, όπως μιλούσαμε το 18, το 19, το 17. Κοιτάξτε, δεν θα ξαναζήσουμε ούτε το 15. Να σας πω, οι ροές φέτος είναι περίπου λίγο κάτω από 30.000. Το 2015 είχαμε 800.000, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Το 2022 πόσο είχαμε?
Το 22 είχαμε 18 και το 21 είχαμε 8. Και τώρα 30. Έχουμε λοιπόν έναν διπλασιασμό, κύριε Τάκη, το 22 σε σχέση με το 21. Είναι προφανές ότι με τον κορονοϊό, με την πανδημία, είχαν σταματήσει οι πτήσεις, είχαν κλείσει τα σύνορα, δεν μπορούσατε εσείς να βγείτε από το σπίτι σας, ναι, για κάποιους μήνες. Αλλά ήταν το 20 και το 21 ο κορονοϊός. Έτσι. Διπλασιάστηκαν το 22. Και συνεχίζουν να αυξάνονται και το 23. Όχι. Άρα είχαν δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι έπεσαν οι ροές επειδή υπήρχε ο κορονοϊός. Κοιτάξτε, έπεσαν οι ροές κατ' εξοχήν γιατί υπήρχε η σωστή πολιτική μετά το 19. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν δεν είχαμε αυτή την πολιτική τώρα δεν θα μιλούσαμε για 28.000. Θα μιλούσαμε για ιταλικά νούμερα και για Λαμπεντούζα. Ναι. Λοιπόν, η αποτροπή γίνεται. Ναι, αλλά και εσείς παραδεχτήκατε ότι ο κορονοϊός έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Έπαιξε ρόλο. Προφανώς έπαιξε ρόλο και κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Αλλά όχι από μόνος του. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Οι διεθνείς εξελίξεις παίζουν ρόλο, διότι αλλάξανε τα πράγματα. Στο Σαχέλ γίνεται το έλα να δεις με πραξικοπήματα εμφυλίους, επιστημιστική κρίση. Στην Τουρκία έχουμε οικονομική κρίση που δεν την είχαμε τότε και μια τουρκική κοινή γνώμη που έχει στραφεί εναντίον των μεταναστών και έναν Ερντογάν που θέλει να ξεφορτωθεί του Σύριου και το λέει ξεκάθαρα, τουλάχιστον από την Κωνσταντινούπολη. Μια και είπατε το Σαχέλ, θυμάμαι όταν ψηφίστηκε η Ελληνογαλλική Συμφωνία στη Βουλή. Ο φόβος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι θα πηγαίναμε στο Σαχέλ. Έχουμε πάει τελικά στο Σαχέλ ή όχι? Έχει έρθει το Σαχέλ εδώ. Ναι. Και δυστυχώς ό,τι γίνεται στο Σαχέλ δεν μένει στο Σαχέλ. Είτε λέγεται Νίγηρας, είτε λέγεται Μαυριτανία, Μάλι, Σουδάν, Νταρφούρ. Μισό λεπτό. Εσείς λέτε ότι έχουμε περίπου 25.000 ανθρώπους στα κέντρα υποδοχής. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Αυτή η διαχείριση των ανθρώπων αυτών πώς θα γίνει τώρα από το δικό μας το κράτος? Εμείς τι κάνουμε τώρα? Σας λέω αμέσως. Η Ελλάδα έχει ένα πρότυπο σύστημα υποδοχής και γρήγορης απονομής ασύλου, εκδίκασης των υποθέσεων ασύλου, τέτοιο που δεν έχουν άλλες χώρες. Γι' αυτό και βλέπετε αυτά τα προβλήματα στην Ιταλία. Στην Ιταλία δεν έχουν αυτό το δίκτυο δομών οργανωμένων που καταφέραμε να φτιάξουμε με πολύ κόπο, αν θέλετε, στην Ελλάδα και μπορούμε με ασφάλεια, ανθρωπισμό και αποτελεσματικότητα να διαχειριζόμαστε αυτές τις ροές. Γι' αυτό βλέπετε αυτούς τους συνωστισμούς σε πλατείες και σε κοινόχρηστους χώρους στην Ιταλία. Εξαίρεση στην Ελλάδα, επειδή παίχθηκε κάπου στα κανάλια, είναι η Ρόδος. Όπου εκεί δεν καταφέραμε να φτιάξουμε δομή εξαιτίας της αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας, με αποτέλεσμα οι ροές που υπάρχουν στην Νότιο Δωδεκάνησο, κυρίως στην Ρόδο, να χρειάζονται ένα χρόνο για να τις διαχειριστούμε μέχρι να τους πάμε στην ΚΟ και στη Λέρο και έχουμε κάποιες καταλήψεις εκεί στην κεντρική πλατεία της Ρόδου. Εμείς έχουμε ένα σύστημα λοιπόν, ένα το κρατούμενο αυτό, που δεν το έχει ούτε η Κύπρος. Σήμερα εμείς δίνουμε τεχνογνωσία στην Κύπρο για το πώς να το κάνει. Γρήγορη απονομή ασύλου και δομές φιλοξενίας τις οποίες έχουμε. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σήμερα, το οποίο είναι απολύτως διαχειρίσιμο. Δεν έχουμε τα κακά της Ιταλίας, αλλά κρούμε τον κόνδωνα και θέλουμε την ευρωπαϊκή εγρήγορση. Και γι' αυτό εγώ θα πάω στο Βερολίνο, γι' αυτό αύριο θα μιλήσω με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης της Γερμανίας, γι' αυτό συνομίλησα με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται στη Νέα Υόρκη. Ο Γεραπετρίτης με τον Φιντάν το έθεσε, ο Μητσοτάκης στον Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης θα είναι κεντρικό θέμα η μετανάστευση σε λίγη ώρα που αρχίζει η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχουμε τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών, των Ομολόγων την άλλη εβδομάδα. Έχουμε το MED5 στη Θεσσαλονίκη, οι πέντε χώρες του Νότου. Εμείς προεδρεύουμε για το μεταναστευτικό με Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Κύπρο. Και έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε μέσα στον Οκτώβριο για να δούμε. Κύριε Υπουργέ, μία συμφωνία. Θα ήθελα, επειδή μας είχατε πει στο παρελθόν. Πάντως να θυμάστε κάτι, το οποίο δεν ακούγεται, χωρίς να υποτιμούμε το πρόβλημα που είναι πολύ σοβαρό. Ο συνολικός αριθμός μεταναστών στην Ελλάδα βαίνει μειούμενος τα τελευταία χρόνια. Ναι, 25.000 σε σχέση με... Όχι μόνο αυτό. Ο συνολικός αριθμός μεταναστών έχουν φύγει πάρα πολύ τα χρόνια της κρίσης και την εποχή της πανδημίας και πάρα πολλοί από αυτούς που έρχονται επίσης φεύγουν. Και ανάποδα, αν δείτε το πρόβλημα, αφού φύγουμε από την παράνομη μετανάστευση, έχουμε μεγάλο έλλειμμα στην νόμιμη μετανάστευση. Ναι, στα χέρια. Στα χέρια τους εργαζόμενους, στις κατασκευές, στον τουρισμό. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και κυρίως στην Ειδικά στις περιοχές που έχουν παραγωγή και ζητάνε βοήθεια. Έχουν... Και στις κατασκευές σήμερα έχουμε τεράστιο ζήτημα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τον ΒΟΑΚ, το Καστέλι, τη γραμμή 4, το ελληνικό, χωρίς εργατικά χέρια στις κατασκευές. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, στο παρελθόν μας είχατε πει ότι θα γίνει μία εις βάθος έρευνα για το ναυάγιο της Πύλου. Για
το ναυάγιο που είχαν χάσει τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα ήθελα να μου πείτε αν κατέληξε η έρευνα και πού κατέληξε. Η έρευνα συνεχίζεται. Γίνεται από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε ανώτατο επίπεδο, όπως ξέρετε, είχε διαταχθεί. Και ταυτόχρονα τρέχει και μια έρευνα στο ναυτοδικείο ως προς τους λιμενικούς. Και υπάρχουν και ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες και αυτές ερευνούν. Από εκεί και πέρα. Έχει περάσει πολύ καιρό, γι' αυτό ρωτάω. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είχαμε τους 104 που διεσώθησαν, οι οποίοι είναι, Αιγύπτιοι και Πακιστανοί, οι οποίοι αιτήθηκαν άσυλο και οι αιτήσεις τους βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας για να δούμε αν θα επιστρέψουν στις χώρες τους. Δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να βγω λίγο εκτός θεματολογίας, μιας και έχουμε συζητήσει και για τα ελληνοτουρκικά και για την ατζέντα σας για το μεταναστευτικό, να μην ρωτήσω, εφόσον γνωρίζω ότι είστε πολιτικών πέρα από το κομμάτι το ακαδημαϊκό και το... την ατζέντα του Υπουργείου για τον κύριο Κασελάκη. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας ρωτώ για το κόμμα, ρωτώ για αυτό που θα βρίσκεται απέναντί σας θεσμικά, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην αντίπαλη πλευρά. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε το φαινόμενο του κύριου Κασελάκη που επικράτησε στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο συζητείται πολύ και που αρκετοί λένε ότι ενδεχομένως να μιλά και μάλιστα προνομιακά με ένα ακροατήριο που μέχρι πρότινος μιλούσε μόνο ο δικός σας πρόεδρος, ο κύριος Μητσοτάκης. Ο πειρασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική, είναι πολιτικός επιστήμονας ο ίδιος, να κάνει σχόλιο. Θέλω να είμαι συγκρατημένος, γιατί εκ της θεσμικής μου θέσης ως υπουργός και βουλευτής θέλω να αφήσω τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ να τρέξουν, διότι σε λίγες μέρες θα κληθούν τα μέλη του να αποφασίσουν, και στοιχειώδη σεβασμό στην διαδικασία νομίζω αυτό το επιβάλλει. Υπό άλλη ιδιότητα θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια ανατροπή μεγάλη, την οποία κανείς δεν είχε προβλέψει, η οποία θα χρήζει μεγάλου σχολιασμού. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι, και ας μην πάμε στο πρόσωπο, ότι μπορεί με αυτή την συμμετοχή που είδαμε να απειληθεί ένα ανακάτεμα της Λάπουλας, μια ενδεχόμενη πίεση της κυβερνήσεως? Ακούστε, μια δικιά σας δημοσιογράφος, πολύ καλή, παλιά καλή δημοσιογράφος, μου είπε, βλέποντας το φαινόμενο θετικά, ότι ο Κασελάκης έχει ένα προσόν το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις, δεν αποκτιέται, το σταριλίκι δηλαδή, τη λάμψη. Από την άλλη, του λείπει κάτι το οποίο μπορεί να αποκτηθεί σε βάθος χρόνο, η γνώση. Μας. Αν κρίνω από τη δήλωσή του σήμερα το βράδυ στα κεντρικά δελτία, προσερχόμενο στο ΕΓΑΛΟ, θεωρώ ότι... Ποια είναι η δήλωσή του, γιατί δεν είναι τηλεθεατή. Για τα διεθνή, θέλησε να κάνει μια κριτική στον Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο, πράγματι, όπως λέει το θετικό σχόλιο της φίλης μου, δρόμο να καλύψει. Μάλιστα. Και του εύχομαι να τον καλύψει. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα τώρα θα ήθελα να ρωτήσω. Έγινε μεγάλη συζήτηση και σας ρώτησε και η Ελένη πριν σε σχέση με αυτό, και θα το βάλουμε και στο τραπέζι. Για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες, θα τον ακούσουμε στο Βήμα του ΟΗΕ. Ξέρουμε πολύ καλά και από το ρεπορτάζ και πιστεύουμε και εσάς ότι θα κάνει αναφορά στο Κυπριακό. Εχθές τα κόμματα της αντιπολίτευσης έβγαλαν ανακοινώσεις, θα τις είδατε, που έλεγαν ότι άφησε απ' έξω το Κυπριακό στη δήλωσή του όταν έβγαινε από τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Υπάρχει κάποιος λόγος που έγινε αυτό? Τι απαντάτε στα κόμματα της αντιπολίτευσης? Νομίζω ότι είναι μια πολύ μίζερη κριτική και επαναλαμβανόμενη, που προσπαθούν να πιαστούν από το ένα ή από το άλλο. Ο Πρωθυπουργός υπήρξε ξεκάθαρος ότι το Κυπριακό πάντοτε τίθεται, ότι η κόκκινη γραμμή δεν συζητά με τα δύο κράτη που συνεχώς επαναφέρει η Τουρκία και ο ηγέτης των Τούρκο-Κυπρίων, και τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα και κρυστάλλινα. Αλλά εδώ, από ένα σημείο και μετά, θα πρέπει πραγματικά να πάμε στην ουσία και να φύγουμε από αυτή την σκιαμαχία, θεωρώ, από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά με την Τουρκία. Για να κατεβαίνουμε σε αυτό, είπες, δεν είπα, και να παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι, νομίζω, και τελείως ατελέσφορο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ξεκάθαρη πολιτική και θεωρώ ότι τα μεγάλα κόμματα εξουσίας εν τέλει στοιχίζονται σε αυτό, και το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού. Από τη μια δεν εφησυχάζουμε, προχωράμε στους εξοπλισμούς, έχουμε τα F-16, τα F-35, τα Μπελαρά, όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνουμε, διότι η Τουρκία είναι εδώ για να μείνει, είναι μια χώρα των 85 εκατομμυρίων, είναι μια χώρα ευμετάβλητη που δεν έχει αποφασίσει ποια είναι η θέση της στο διεθνές στερέωμα, αν θα είναι με τη Δύση, αν θα είναι απέναντι και πώς θα είναι. Από την άλλη, ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, διότι εδώ δεν είναι προσωπικές σχέσεις, γιατί σας άκουσα πριν, μας είπε, μας έκανε, είπε πάρα πολλά ο Ερντογάν και για μας και για τον Μακρόν και για τη Μέρ,
Μέρκελ και για τον Σαουδάραβα και για τον Νετανιάχου. Στις διεθνείς σχέσεις δεν κάνουμε πείσματα ούτε συνέστημα. Με μεγάλη ψυχραιμία, ψυχρότητα και κινησμό θα σας έλεγα, για το εθνικό καλό, για το εθνικό συμφέρον, εξαντλούμε τα περιθώρια να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πολιτική της μη έντασης που κάνει καλό στην οικονομία και δημιουργεί ένα κεκτημένο, δημιουργεί ένα κεκτημένο για το μέλλον. Τίποτα να μην βγει. Τίποτα να μην βγει. Γιατί τα μεγάλα θέματα, η οριοθέτηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τίποτα να μην βγει. Και μόνο που έχουμε αυτό το κεκτημένο, μπορεί η Ελλάδα να λέει αύριο στους Ευρωπαίους και στους Αμερικάνους, δείτε την, όταν θέλει η Τουρκία μπορεί να συμπεριφερθεί. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που απαντήσατε σε όλα μας τα ερωτήματα. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση και την αντιπαράθεση εδώ στο τραπέζι μας πίσω από τις γραμμές. Μείνετε.